Κυβέρνηση με σήμα το κουτάλο πύρουνο Και ένα φλόρο ξαφνικά έχεις για τυράνο Μια πρωθυπουργάντζα που έχεις την καβάντζα Κάθε ορτινάντζα δεύτεράτζα για μπροστάντζα Όλοι ορνηθές του άριστου κεφάνι και, και θα λέγα εντάξει φίλε μάλλον πλάκα Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Νομίζω ότι μετέχει Χατζημαρκέ και αυτό το show. Στο οποίο μπορεί να έρθει για σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν σε καινούργιο αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι πλέ, subscribe. Να φύγει οπωσδήποτε, smash like button και share αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Είμαι εκνευρισμένο γιατί το χθεσινό βίντεο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό δεν το πρόθεσε ο αλγόριθμο. Οπότε να το βάλω στο τέλο του βίντεο εδώ πέρα να το παρακολουθεί. Must watch. Θα μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Νούμερο 1. Να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Μηθριδάτη ο οποίο του στρίμωξε στη γωνία. Παιδιά, αυτό είναι καλλιτέχνης υψηλού βεληνικού. Δεν ξέρω πώ είναι η οικονομική του κατάσταση. Μακάρι ο άνθρωπο να τα πηγαίνει καλά. Μακάρι, πραγματικά το εύχομαι. Ξέρω ένα πράγμα. Πολλοί καλλιτέχνε που γνωρίζω θέλουν να αυτοκτονήσουνε θέλουν να ανοίξει γη να τους καταπιεί διότι δεν τα πηγαίνουν καλά οικονομικά διότι αυτό το ηλίθιο άθλιο σύστημα που, μα μας βέβαλε ο τύρανος ο άχρηστος εδώ που κυβερνάει ο βλάκας ο γουρλωμάτης ο τύρανος βασικά είναι τύρανος όπως είπε ο Μηθυνέτατης υπάρχει τυραννία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό είναι το σωστό πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους στο poll που έκανα 8.300 άτομα ψηφίσατε ότι 98% ότι ναι υπάρχει 92% νομίζω ότι υπάρχει δικτατορία ναι στην Ελλάδα 100% και πλέον ζούμε σε μια δυναστεία ΜΜΕ και ηλίθιας πολιτική. Και θα κάνω νέο poll, επειδή με εκνευρίσανε οι άχρηστοι. Θα κάνω νέο poll, το οποίο θα έχει σχέση με εμβολιασμού. Και θα δούμε εδώ πέρα τι πραγματικέ αλήθειε για όλο το, 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 το σύστημα εδώ. Λοιπόν, θα είναι ανώνυμ, ανώνυμο το poll αυτό, όπω και το προηγούμενο φυσικά. Και δεν θα χρειαστεί να βάλει ούτε email, διότι κάποιοι μου κάνετε παράδειγμα για το email. Σε αυτό δεν θα έχει ούτε email. Οπότε ψηφίσετε ελεύθερα όλοι σα. Όσοι γουστάρετε, ψηφίστε ελεύθερα. Να δω πόσα άτομα θα πιάσουμε σε αυτό το poll. Λοιπόν, να συνεχίσω. Οι πραγματικοί καλλιτέχνε και όχι τα σκουπίδια που προωθεί το σύστημα. Γιατί είμαι στη στάση αυτή τη στιγμή και το μόνο που βλέπω είναι σκουπίδια. Είναι γεμάτο με σκουπίδια. Σκουπίδια, σκουπίδια. Δε εδώ πώ κρίνω Eurovision 2021. Ό,τι την καλεί σπίτι για ταινία. Τι καλή σπίτι για ταινία, ρε φίλε, παρά τα μα να πούμε. The Real Manchester United. Όλοι πουλημένοι, πουλημένοι ενώ ξέρει με τη μασονία που τα έχουν έτσι, ξέρει τα συστηματάκια εδώ στην βουσική βιομηχανία. Ανάποδη σταυρή, οι άλλοι στο τατουάζ εκεί πέρα. Είναι τώρα στο of The Voice που σκατά είναι να πούμε. Τώρα έχω νεύρα, γι' αυτό μιλάω έτσι. Πρέπει να ρίξω του τόνου πάλι. Και τον κάθε διανοητικά καθυστερημένο εδώ πέρα θα τον βρει στι τάσει. Α, εδώ βλέπω μπόλικου εδώ. Μπόλικα διανοητικά καθυστερημένου. Μπόλικου εδώ πέρα. Λε και πέφτει από καθυστερημένο σε καθυστερημένο. Το σοβαρό το content, το οποίο έχει 400.000 προβολές, Μία μέρα πριν, δύο μέρε πριν, άντε, 34.000 likes και 940 φασιστικά παύλα κομμουνιστικά dislikes. Μπορεί να είναι κομμουνιστή, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι να σου πω την αλήθεια ο Μηθριδάτη. Αλήθεια δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η διάνοια του, με ενδιαφέρει τέτοιε ψυχέ να μην χαθούν από την Ελλάδα, με ενδιαφέρει να μην αυτοκτονήσει, με ενδιαφέρει να μην το δολοφονήσουν. Αυτά είναι που με ενδιαφέρουν εμένα. Και με ενδιαφέρει να είναι πλούσιο. Αυτό με ενδιαφέρει όπω και για όλου εσά. Θέλω οι Έλληνε να είναι πλούσιοι. Και μάλιστα οι νοήμονε Έλληνε. Όχι οι παλαιοί καπιταλιστέ που τώρα είναι οι νέοι φτωχοί του συστήματο. Το νέο κλωτσοσκούφι του συστήματο είναι οι παλαιοί καπιταλιστέ. Αυτοί που του λέει το σύστημα θα ζει χωρί λεφτά και θα είσαι χαρούμενο θα ζει χωρί να έχει τίποτα στο όνομά σου και θα είσαι χαρούμενο. Και αυτοί λένε, Α, ναι, ναι, ου, ου, έκανα και την τρίτη δόση τώρα. Ου, τα πηγαίνω περίφημα. Μόνο πέντε θρομβώσει έβγαλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Δεν πέθανα κιόλα, εντάξει. Σε λίγο θα του δει χωρί πόδια, σε αναπηρικό καρατζάκι. Θα του δεις σε μια κατάσταση άθλα. Δεν πειράζει, αφού ζούμε. Δόξα το θεώνα να λέμε. Από ό,τι βλέπει, έχω νεύρα. Και έχω νεύρα γιατί 400.000 αληθινέ προβολέ viral από κανάλι των 50.000 εγγεγραμμένων. Στείλτε αγάπη. Βασικά θα υπάρχει το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω και στο description. Στείλτε αγάπη. Βασικά δείτε το σε πρώτο επίπεδο. Είναι 12,5 λεπτά. 12 και 50 το βίντεο αυτό είναι ένα συνδυασμό. Μ' άρεσε πάρα πολύ το format. Γουστάρω πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν τον ξέρω προφανώ, να ξέρει. Και ούτε έχω καμιά ανάγκη να διαφημίσω κανέναν. Εγώ κάνω ότι γουστάρω εδώ μέσα, γιατί, γιατί πληρώνομαι από όπου γουστάρω. Κάνω ό,τι θέλω, να ξέρει. Οπότε τα σωστά και τα ηθικά άτομα θα τα διαφημίζω. Είτε είναι κομμουνιστέ, είτε είναι Σιριζέ, είτε είναι ότι δεν με τι να είναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σωστό αυτό που είπε σχετικά με την οθία την ψήφων, γιατί αυτό που είναι να ψηφίζουν οι ομογενεί είναι κανονική νοθεία ψήφων. Ελάτε και ψηφίστε. Πηγαίνετε στην πρεβεία να ψηφίσετε. Να μάθετε να απαιτείτε. Όχι διαδικτυακά που θα αλλάξουν τι ψήφου μέσα τα, ντο... τα, συστηματάκια τα συστήματα singulars. Έτσι. Singular κάτι. Λογική singular. Δεν το πω στα αγγλικά γιατί ξέρει τι παίζει εκεί πέρα. Ετοιμάζουν νοθεία οι άχρηστοι. Και θα σου το αποδείξω και πιο μετά το γιατί ετοιμάζουν νοθεία. Μπράβο στο μυθιδάτη. Μπράβο στο μυθιδάτη. Μπράβο στο Πάτε να δείτε όλο το βίντεο του. Στείλτε του αγάπη. Λ Δεν ξέρω τι θα κάνετε. dislike κάνετε. Likes. Shares και με, με, με κάνει εντύπωση. Πώ γίνεται ένα τέτοιο βίντεο 400k να μην είναι στι τάσει του, του άθλιου YouTube τη Ελλάδο, συστημικό σκουπίδι και να είναι το κάθε σκουπίδι. Μα το κάθε σκουπίδι α, αλήθεια τώρα. Είναι πολλά σκουπίδια εδώ μέσα. Είναι όλα σκουπίδια βασικά. Να σου το πω και έτσι. Δηλαδή από τι τάσει το 99% είναι σκουπίδια. Με παίρνουν τηλέφωνο φι, φιλαράκια μεγάλοι YouTubers και μου λένε. Πώ και δεν έχει μπει στι τάσει ακόμα. Δεν με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει. Τα λεφτά μου τα βγάζω, την επιρροή μου την έχω, το κοινό μου το έχω. Δόξα τω Θεώ να είστε καλά όλοι σα για, για, τα likes, ε, για τα σχόλια, για τι κοινοποιήσει. Ακόμα και για τα dislikes σα έχω ευγνωμοσύνη. Πραγματικά. Γιατί ξέρω ότι κάνω σωστή και ηθική δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει. Και αυτό που κάνει dislike θα τον κάνω δικό μου κάποια στιγμή στο μέλλον. Α συνεχίσει να βλέπει και θα τον κάνω δικό μου γιατί ξέρει ότι είμαι σωστό και ηθικό άτομο και λέω μόνο αλήθειε εδώ μέσα. Αυτό που βλέπω εδώ με, με το YouTube απαράδεκτο, αυτό το, 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 το που, ε, μιλάει για τις τάσεις, που κάνει κουμμάτωση στάσεις πετάξτε το και όταν θα ανεβάσω εγώ επιρροή θα δεις τι θα κάνω. Θα κάνω πολλά πράγματα μέσα στο YouTube για να αλλάξει. Δεν θα, δεν θα αφήσω αυτό να, να συμβεί εδώ πέρα. Έχω πολλά πολλές άκρες, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Τώρα θα πάμε σε ένα προσπαθούσα πόσο καιρό να το βρω αυτό το βίντεο δεν το βρίσκα τελικά ε, μπήκα μέσα σε blogspot. Θα δει ένα, ένα... ανώτελεια. Στην Ελλάδα Μάθαμε να ακούμε σκουπιδο γιατρού, σκουπιδο ΜΜΕ, σκουπιδο δημοσιογράφου, σκουπιδο πολιτικού. Του σωστού ανθρώπου είναι όλοι κατακερματισμένοι, κάποιοι είναι και φυλακοί ακόμα. Δηλαδή είναι τρελό. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Δηλαδή έχουμε στη φυλακή άτομα που είναι πολιτικοί. Δεν γίνεται αυτό χωρί κανένα λόγο. Έτσι. Έτσι, απλά είναι φυλακοί. Έχουμε νεκρού δημοσιογράφου σοβαρού. Έχουμε καλλιτέχνε σοβαρού από το Μηθυδάτη. Που θεωρώ ότι δεν βγάζουν τα λεφτά που θα έπρεπε να βγάζουν. Γιατί το παίζουν αριστερή, δεν ξέρω τι καταπάει λάθο με τον εγκεφαλό του. Γιατί λάθο είναι αυτό, Γιατί πρέπει να πολεμήσει τον καπιταλισμό με τα καπιταλισμό. Όταν πουλάει κάποιο, αν δει το, το Μυθριδάτη να πουλάει μπλουζάκια, αν δει το, το Μυθριδάτη να πουλάει κούπε. Μην χλαβάσει και πε, Σαό, Μυθριδάτη ξεπούλει. Όχι, το κάνει για να πουλήσει κάτι, για να βγάλει χρήματα, για να ζει στη ζωή του. Δεν καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί οι καλλιτέχνε δεν βγάζουν λεφτά από πουθενά, του έχουν κόψει τα πάντα. Δεν το καταλαβαίνετε εσεί, δηλαδή το κοινό που παρακολουθείτε. Αντί να αγοράσει λοιπόν κάτι το οποίο το παίρνει από. δεν ξέρω κι εγώ που το παίρνει στι μεγάλε ε, βιομηχανίε κτλ., Πάρτε το από ένα μικρότερο. Δηλαδή δεν σου κόβει καθόλου να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν βγάζουν λεφτά. Τα λεφτά πλέον έχουν σημασία, έχουν ανάγκη. Είτε είσαι εμβολιασμένο, είτε ψεκασμένο, είτε ανεμβολίαστο. Τα λεφτά παίζουν ανάγκη. Ζούμε σε οικονομικό σύστημα. Εδώ πάνε να κλέψουν το οικονομικό σύστημα, να ενεργοποιήσουν την αποκάλυψη του Ιωάννη και να αφήσουν του ανθρώπου εκτό οικονομικού συστήματο. Δηλαδή εκτό τη ζωή ουσιαστικά. Το οποίο δεν γίνεται. Θα πρέπει να είναι επίση όρι όλο το σύστημα και έτσι όπω είναι είναι μια χαρά. Δεν χρειάζονται τομέ και αλλαγέ και great reset που διαβάζει ο πανίβλακα ο γουρλωμάτη. Αυτό όμω που θέλω να σου πω το εξή. Όταν κάποιο πουλάει κάτι και είναι καλό αυτό που κάνει, να μας να τον επιβραβεύει με φράγκα. Να μάθει να τον επιβραβεύει με φράγκα. Γιατί κάτι σκουπίδια γιατροί, σαν αυτού που θα δούμε πιο μετά, πιστεύω ότι βγάζουν άπειρα λεφτά, σαν το Φάουτσι για παράδειγμα, και οι καλοί γιατροί, τα οποία είναι σωστά και ηθικά άτομα, δεν βγάζουν λεφτά ή του χλεβάζουν. Γιατί να του χλεβάσουν, Έχουμε φτάσει σε επίπεδο στην Ελλάδα, ο εψεκασμένο εμβολιασμένο. Να φοβάται τον ανεμβολίαστο που δεν φοράει τη μάσκα. Κάτσε ρε, φίλε, εσύ δεν εμβολιάστηκε, δεν νομίζει ότις OK. Δεν είσαι OK, δηλαδή. Δηλαδή, τότε. δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά τότε τι σκατά κάνει, δηλαδή. Τι πάει λάθο εδώ μέσα. Έκανε κάτι το οποίο το κάνει για προληπτικού λόγου, για να ζήσει και καλύτερα την φτωχική ζωή που σου απομένει να ζήσει. Το οποίο αυτό το κάτι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να μειώσει αυτή τη φτωχική ζωή που κάνει σε μικρότερο ποσοστό, μικρότερο, μικρότερο χρόνια. Δηλαδή, κάτι δεν πάει, κάτι δεν πάει λάθο εδώ πέρα. Και όλα αυτά γιατί είσαι φτωχό και θέλει να μείνει, που ούτω ή άλλω θα σε αφήσουν εκτό οικονομικού συστήματο. Με, με την πλάτη σου παίζουν, με τα λεφτά σου παίζουν. Και σα πειράζει εγώ που βρίζω, έτσι. Ο άλλο θα σα εμβολιάζει υποχρεωτικά, υποχρεωτικά και βασιστικά και τυρανννικά, και σα πειράζει εγώ που σα είπα τι σα είπα στο Πολ εκείνο. Δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι στο YouTube τώρα live, δεν έχει τώρα τέτοια κόλπα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Σα πήραξε εγώ που, που σα βρίζω καμιά φορά, για το καλό σα που το κάνω. Έτσι. Και δεν σα πειράζει ο άλλο που, 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 που σε λίγο θα σα βάλει το, το πιστόλι στο κρόταφο, να πούμε. Σε λίγο θα σα βάλει τίποτα στο, στο πισινό σα. Δεν ξέρω, πραγματικά! Δηλαδή, ο Έλληνα πρέπει κάποια στιγμή να μάθει. Ο, ο snowflake Έλληνα, snowflake είναι το snowflake που δεν μπορεί να ακούσει. Αντρική βαριά συζήτηση. Το snowflake που δεν μπορεί να ακούσει κάποιον να βρίζει. Που δεν μπορεί να ακούσει κάποιον να ταχώνει, κάποιον να τον πιέζει. Το snowflake. Έχω ένα snowflake στην οικογένειά μου που πήγε να δουλέψει υπάλληλο γραφείου και επειδή την πίεζε τα αφεντικό τη, ξεκίνησε να κλαίει, ρε, φίλε. Δηλαδή αυτό είναι γελίο το άτομο. Πού να σε βάζαμε να σκάβει, πού να σε βάζαμε να δουλέψει νύχτα, πού να σε βάζαμε να, 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 είσαι στα ορυχεία, πού να σε βάζαμε να, να, είσαι στην οικοδομή, πού να σε βάζαμε για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Του βάζουν στα γραφεία να δουλεύουν και κλαίνουν επειδή του πιέζει τα το αφεντικό. <laughs> δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αθλειότητα και να λιώνει ο κάτω από την πίεση. Πηγαίνουν τα παιδάκια στο στρατό και δεν μπορούν να, να μείνουν στο στρατό. Βγαίνουν εκτό συστήματο, Κλένε, δεν μπορούν να πιάσουν όπλο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Του πιέζει λίγο άλλου που ο στρατό είναι θέατρο. Θέατρο είναι, δηλαδή οι ανώτεροι του κάνουν πλάκα, του κάνουν όχι πλάκα, είναι θέατρο. Δηλαδή, αν πα. Μπορεί και αυτό που είναι ανώτερο στο στρατό μέσα να αλλάζει και τον τόνο τη φωνή του για να γίνει και καλά πιο αυστηρό, για να καταλάβει πόσο θέατρο είναι. Και οι άλλοι το παίρνουν επί προσωπικού. Αυτά κάνουν τα snowflakes. Έχουμε καταντήσει να είμαστε snowflakes. Έχουμε καταντήσει να φοβόμαστε κάτι, κάτι τε, τόσο απειροελάχιστο. Ο Φάουτσι χρηματοδότησε το εργαστήριο τη Γουόρνερ. Α, δεν πειράζει. Μέσα στο κόλπο είναι. Ο Φάουτσι είναι επενδυτή στην Μοντέρνα και τη Φάιζερ. Εντάξει, καπιταλισμό. Στο... Κο... Τρελά πράγματα. Και α ας το κάνουμε. Α βοηθήσουμε και εμεί αυτό το σύστημα. Α το αποδεχτούμε. Ε, ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μητσοτάκη το πιστοποιητικό εμβολιασμού για ποιο λόγο το έβγαλε για τον τουρισμό. Ε, γιατί το CDC το έβγαλε την Ελλάδα κόκκινη κάρτα το ίδιο και η Αγγλία. Μου εξηγεί γιατί. Για ποιο λόγο. Ε, εφόσον ο Μητσοτάκη ε, είναι τόσο καλό το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα λοιπά, γιατί έγινε αυτό που έγινε. Γιατί υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι που απλά πηγαίνουν κόντρα στο ηλίθιο άθλιο σύστημα, αλλά υπάρχουν και κάποια σκουπίδια. Να, να αυτό ελπίζουμε όλοι. Κύριε Καθηγητά, ελάτε παρακαλώ. Ναι. Ε, επειδή λοιπόν, θα εμβολιάζουμε πλέον του υπερήλικε εμά, του ανθρώπου πάνω από 85 ετών, mm -hmm. είναι προφανέ ότι αρκετοί υπερήλικε θα χάσουν τη ζωή του αφού εμβολιαστούν. Γιατί το λέτε αυτό, Α, 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 σε σχέση α, με το εμβόλιο, εννοείται. Ή χρονικά εννοείται, μετά. Χάσαμε τον, τον ήχο, έπεσε η επιστροφή και μας είπε κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Να το δούμε και αν χρειαστεί να παρέμβει στη συνέχεια ο κύριος Βασιλακόπουλος, γιατί πρέπει ε. να πάμε σε διάλειμμα. Πάνε σε κάνα διάλειμμα, πριν σας στείλουμε εμείς σε μόνιμο διάλειμμα. Το ίδιο εσύ για τον Μητσοτάκης. Πάνε σε κάνα διάλειμμα και δε πολύ καλά τι θα κάνει. Πα να κλέψει πάλι με νοθεία. Κολοδημοκρατική. Όπω ακριβώ έγινε στη ΣΥΠΑ. Αλλά θα του στείλουμε εμεί σε διάλειμμα. Θα το ξέρει αυτό. Και εμεί είμαστε αυτοί που έχουμε το μαχαίρι και την πίτα. Εμεί. Όσο αντιστεκόμαστε στο φασισμό του. Όσο αντιστεκόμαστε στη τυραννία του. Όσο δεν κάνουμε αυτό που προτείνουν. Πολύ απλά. Όσο. Όσο καταστρέφεται, όσο καταστρέφεται, αν καταστρέφεται το σύστημα αυτή τη στιγμή, Καταστρέφεται το σύστημα που πάνε να φτιάξουν. Πρέπει τώρα να καταστραφεί, έτσι. Δηλαδή, τι είναι πιο εύκολο, ένα οικοδόμημα που είναι στι αρχέ του να καταστραφεί ή να φτιαχτεί πρώτα ο πρώτο, ο δεύτερο όροφο και μετά να πέσει εκείνο. Εκείνο θέλει τριπλή-τετραπλή προσπάθεια για να πέσει, γιατί έχει μπει περισσότερη ενέργεια και έχει περισσότερο momentum και ανέβηκαν οι όροφοι. Όσο περισσότεροι όροφοι, τόσο πιο δύσκολα καταστραφεί. Τώρα που είναι στι αρχέ του οικοδόμημα, τώρα εμεί είμαστε που κάνουμε το κουμάντο. Όσο λοιπόν αντιστοιχόμαστε, όσο κάνουμε απεργίε, όσο κάνουμε το ένα, όσο κάνουμε το άλλο, αυτά δεν είναι κομμουνιστικά αριστερά. Εγώ είμαι ο πιο μεγάλο καπιταλιστή του πλανήτη Γη. Εγώ είμαι ο πρώτο καπιταλιστή του πλανήτη Γη. Μπορεί και εγώ να δημιούργησα σε άλλη ζωή τον καπιταλισμό, για να καταλάβει πόσο καπιταλιστή είμαι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτή τη στιγμή ζούμε φασιστικά. Ζούμε με τυραννία. Για να καταλάβει, βγαίνει και στο λέει και του κόβουν τον ήχο και του, και του λένε κάτι εδώ μέσα. Θες να το ξαναδείς. Αφού θες να το ξαναδείς, δες το. Περίληκες εμάς, τους ανθρώπους πάνω από 85 ετών, mm -hmm. είναι προφανές ότι αρκετοί περίληκες θα χάσουν τη ζωή τους αφού εμβολιαστούν. Γιατί το λέτε αυτό. Α, 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 σε σχέση με το εμβόλιο εννοείται. Πώς σου φαίνεται αυτό και μετά πηγαίνουν σε διάλειμμα. Συνεχίσουμε με τον συγκεκριμένο. Εστρή και απάνθρωπη απάντηση 80 χρόνια από τον Βασιλακόπουλο. Πόση αξία έχει η ανθρώπινη ζωή για έναν γιατρό. Κανονικά θα έπρεπε να έχει μεγάλη. <laughs> Όσοι έδωσαν ιερό όρκο του Ιπποκράτη. Οι γιατροί έχουν καταντήσει τα μεγαλύτερα. Άντε να μην το πω, να μην το πω, να μην το πω. Δεν πειράζει, άντε δεν θα το πω. Αλλά. Πήγαινε γυμναστήριο, πάρε οξυγόνο, γυμνάσου, κόψε τι βλακίε στη διατροφή σου, ξεκίνα να τρως blueberries. Ξέρει ότι μου αρέσουν αυτά. Και κεράσια να επιλέγει του ελληνικού παραγωγού. Όσο και ακριβά να είναι, δεν φταίει αυτή, έχει πληθωρισμό και θα συνεχίσει να υπάρχει πληθωρισμό. Συνέχισε να επιλέγει τι σωστέ στροφέ, όσο και ακριβέ να είναι, γιατί αν δώσει τα λεφτά σου σε βλακίε και σε παγωτά και σε τέτοια άχρηστα πράγματα, και ζημιά θα κάνει στον εαυτό σου και στη φυσιολογία σου και παντού. Για να μην. Και προ... Προ... προσπάθησε. Ούτε και αυτό μπορώ να το πω στο YouTube. Πραγματικά όμω, προσπάθησε να, να κρατήσει την υγεία σου, γιατί τα νοσοκομεία είναι εργοστάσια παραγωγή θανάτων. Λοιπόν, ιερό όρκο του Ιωκράτη δεν θα πρέπει να μετρούν ανθρώπινη ζωή ανάλογα με τα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα του επιτρεπόταν να ισχυριστούν ότι η ζωή ενό 30χρονου αξίζει περισσότερο από εκείνη μια 80χρονη. Και όμω, κάποιοι επιστήμονε που έχουν κάνει πολυετή σπουδέ στην ιατρική, μαζεύοντα πτυχία και τίτλου, δεν δίνουν καμία απολύτω αξία στην ανθρώπινη ζωή. Έστω και αν αγωνίζονται καθημερινά για αυτήν στο πλαίσιο και καλά του λειτουργήματό του. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, που διαρκώς τρομοκρατεί από τηλεοράσεως και μαλώνει τους πολίτες σαν δασκαλάκος παλαιάς κοπής. Χθε, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνική εκπομπή από τα χείλη του κατά τα άλλα διακεκριμένου επιστήμονα, που μάλιστα εκπαιδεύει και τι μελλοντικέ γενιέ γιατρών, ακούστηκαν οι πλέον προκλητικέ και εσχρέ δηλώσει. Έμειναν άφωνοι. Συγκεκριμένα στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασιλακόπουλο, κλήθηκε να απαντήσει μεταξύ άλλων στην ερώτηση μια 80χρονη ακροάτρια σχετικά με το αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Η απάντηση του Βασιλακόπουλου σίγουρα ξέρει ότι ότι αυτοί οι γιατροί, οι πολιτικοί είναι άχρηστοι στι πωλήσει. Άχρηστα σκουπίδια είναι γενικότερα, αλλά ξέρει ότι είναι άχρηστοι στι πωλήσει. Άχρηστοι, Μπορεί κάποιο να πει ότι άχρηστοι είναι γενικότερα, αλλά θα σου πω εγώ από το τομέα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ είναι εντελώ άχρηστοι οι άνθρωποι. Δεν έχουν καν το λέγειν, την επικοινωνία. Δεν μπορούν να μιλήσουν. Δηλαδή, άμα του φέρει εμένα στο ελεύθερο, θα του κάνω κόσκινο αυτού. Θα τρέχουν να κρυφτούν. Και δεν μπορούν να πουλήσουν, οπότε το πηγαίνουν επιθετικά. Με βομολοχίε, με επίθεση, επίκληση στο ήθος του άλλου, ε, επίκληση στο συνέστημα, να εμβολιαστεί γιατί προστατεύει τον άλλον. Να. Τα παιδάκια να εμβολιαστούν, προστατεύουν τους άλλους. Καλά. Και στο τέλο βγαίνουν, μην πω ότι βγαίνουν, πάντω βγαίνουν σίγουρα κόντρα τη επιστήμη. Αλλά δεν δε φαίνεται να του ενδιαφέρει, γιατί είναι και εγωίσταροι. Ξέρει ότι το, εν, υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι το 80% των ιατρών γίνονται ιατροί για να έχουν περισσότερε γυναίκε. Πώ φαίνεται αυτό εδώ, Υπάρχει όντω έρευνα που το αποδεικνύει αυτό. Δηλαδή, για να καταλάβει πόσα άθλια είναι το σύστημα. Είναι γελίο. Εγώ γελάω με αυτού εδώ. Και... Εγώ αυτό το σύστημα το έχω. Μη σου πω ότι το έχω κάνει και βγάζω περισσότερα λεφτά από αυτού. Αυτό είναι το πιο τρελό από όλα. Δηλαδή, αυτή είναι η πάλι του συστήματο. Εγώ είμαι εντελώ ελεύθερο και κάνω ό,τι θέλω, λέω ό,τι θέλω και βγάζω και περισσότερα λεφτά από αυτού. Άστο, 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 Απλά γελάω. Του λυπάμαι βασικά. Η σα, τι φοβάται, Τη πολύ μακροχρόνια συνέπεια του εμβολίου. Πολύ μακροχρόνια συνέπεια του εμβολίου. Πολύ μακροχρόνιε που μέσα σε τέσσερι μέρε ο άλλο παθαίνει η Αστραζένεκα θρόμβωση. Αυτό είναι πολύ μακροχρόνια. Δηλαδή, τι θεωρείται χρόνο. Εντάξει, ο χρόνο είναι σχετικό, αλλά μήπω έχει άνοια και η μία ημέρα σου φαίνεται λε και είναι ένα αιώνα. Γιατί τα άτομα με άνοια τη μία ημέρα την κάνουν αιώνα μέσα στο μυαλό του. Μήπω και αυτό έχει άνοια και θεωρείται τι τέσσερι ημέρε πολύ μακροχρόνια. Ε, συ, πολύ μακροχρόνιο. Πολύ μακροχρόνια περίοδο. Τι θα συμβεί μετά από 30 χρόνια, Μετά από 30 χρόνια, πιθανότατα θα συμβεί τίποτα στην ίδια. 80χρονη τώρα. Το ρίσκο να εμβολιαστεί μια κυρία 80 ετών, ποιο είναι, δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υφίσταται. Χωρί καμιά ντροπή και με περίσσιο θράσο, ο Βασιλακόπουλο έστειλε στον τάφο την 80 <laughs> απαξιώνοντα πλήρω <φλήρας laughs> τη ζωή και την αξία τη. Ολοκληρώνοντα το παραλήρημά του, ο καθηγητή προ... προσέθεσε ότι σε περίπτωση που ένα άτομο 80 ετών κολλήσει κορονοϊό, θα συμβεί άμεσα κάτι. Υπονοώντα με ψυχρότητα που προκαλεί αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αναρρώσει, από την ασθένεια κάποιο σε αυτή την ηλικία. Συνέχισε όμω και με άλλε ακρότητε. Όσοι φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο, να πάνε στον ψυχολόγο. Υποστήριξε προσβλητικά. Δίκο σύγχρονο ενσυναίσθηση για του πολίτε που ανησυχούν ή είναι δύσπιστοι. Και σε μία αποστροφή του λόγου του, ανέφερε το εξή απίστευτο και άκρο αντιεπιστημονικό, που πλαγίω δίνει τροφή και στου αρνητέ, παρότι το κάλυψε μεταξύ σοβαρού και αστείο. Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν λάθο να αλλάξει το DNA κάποιων συμπολιτών μα. <Κι> πλάκα κάνω. Δηλαδή να αλλάξει το DNA ποιον, όσων δεν εστερνίζονται τι απόψει του ή των απίθαρχων. Ευτυχώ που διευκρίνησε ότι έκανε πλάκα. Αλλιώ θα επρόκειτο για μνημείο φασισμού. Εδώ που τα λέμε, δεν θα ήταν λάθο να αλλάξει το DNA κάποιων συμπολιτών μα. Στο εμβόλιο αναφέρεται. Μάλλον. Μάλλον έτσι. Δεν ξέρω σε τι αναφέρετε. Δεν είμαι τόσο έξυπνος. Και από τα σκουπίδια θα πάμε τώρα στο κάτι αξιόλογο. Το οποίο κάτι αξιόλογο το βρήκα στο κανάλι Δίκτυο Ελληνισμού που τα πηγαίνει περίφημα και έχει και σχέση με κάτι αυτό το οποίο μου το έχετε πει να το, να το προωθήσω, αλλά άμα δεν έρθουν οι ίδιοι να μου πουν να το προωθήσω, δεν το προωθώ. Και δεν ξέρω και ακριβώς τι είναι, ας μου το παρουσιάσετε με email να το προωθήσω. Ό,τι ακριβώς είναι μαζί με το link. Λοιπόν, είναι ένα άνθρωπο Έλληνα γιατρό από Ιαπωνία. Άκουσε τον λίγο και μετά να το δει αυτό το βίντεο, στο προτείνω. Είναι μεγάλο. Διότι όταν βάλει ένα εμβόλιο, ας πούμε, στο τέλο του κρούσματο, όταν πέφτει η καμπύλη δηλαδή, και πα και βάλει εσύ τώρα που πέφτει, πα και κάνει εμβολιασμό, του γεμίσει όλου με εμβόλια, το μόνο που θα πετύχει θα είναι αυτό που έγινε στο Ισραήλ δηλαδή, τη στιγμή που πέφτει το κύμα να τον ισχύει θα πάει πιο κάτω. Αυτό έγινε στο Ισραήλ. Ενώ αν το κάνει όπω το έκανε ο κύριο Μητσοτάκη, ευχαριστώ για το ερώτηση που, έβαλε για το θέμα. Αν το κάνει όπω το έκανε ο κύριο Μητσοτάκη, επειδή τα εμβόλια κρατάνε τέσσερι μήνε, τη στιγμή που ο πρώτο θα αυτόν δεν θα πιάνει ο επόμενο. Άρα εμεί τι κάνουμε, πουλάμε τρέλα με τα εμβόλια. Δεν γίνεται τίποτα με τα εμβόλια. Σε τα άλλα προβλήματα που αναφέραμε πιο πριν. Και πάμε στι δομέ. Οι δομέ έχουν. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο, εγώ τον άκουσα μέχρι. με, με το άκουσα. Δεν, εντάξει, τρει ώρε δεν βλέπετε, να πω την αλήθεια. Αλλά μέχρι ένα σημείο το άκουσα. Επίση, πλατιάζουν πάρα πολλέ φορέ, να πω την αλήθεια και σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει να να κάνουν καλύτερη εκπομπή και να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Να βγαίνει σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Δεν είμαστε αργό σχολή να έχουμε τρει ώρε. Έχουμε business, έχουμε, οικογένεια, έχουμε χίλια πράγματα να, να δούμε. Τι τρει ώρε. Αυτό προ το δίκτυο ελληνισμού πάει. Αλλά. Αξίζει. Αυτό το βίντεο αξίζει. Τελείωσε. Η μοναδική αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Να ακούς τι λέει αυτός ο άνθρωπος, διότι πρώτα πρώτα έχει πολύ καλή προοπτική. Είναι από την Ιαπωνία, έχουν, εκεί πέρα λέει έχουμε σύνταγμα, όντως έχουμε σύνταγμα, και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι Ιάπωνες οι οποίοι βάζουν μάσκα κτλ. Λέει γιατί το κάνουν, λέει και τα... τα δίνει όμως επιστημονικά δομημένα και μου αρέσει πολύ αυτό και επίση κάνει μια τεράστια αποκάλυψη. Οπότε εκτιμώ ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το δείτε όλοι. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάρε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Αν θε να υποστηρίξει έμπραχτα, το κουμπάκι που λέει join συμμετοχή. Και οπωσδήποτε smash the like button και share αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τάξο. Μην ξεχάσετε να δει τα τελευταία καταπληκτικά βίντεο του καναλιού εδώ πέρα και ένα βίντεο bonus έκπληξη που δεν το πρόθεσε ο αλγόριθμο. Τσεκαρέτο γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε στο επόμενο. Να σε καλά. Γεια σου.